Μπορεί η πανδημία να σύγησε για αρκετούς μήνες τις αίθουσες του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, όμως τόσοι μαθητές όσο και οι καθηγητές του δεν έμειναν έτσι. Σήκωσαν μανίκια και είχαν μια χρονιά γεμάτη με επιτυχίες και διακρίσεις. Όχι μόνο προόδευσαν στις σπουδές τους, αλλά κάποιοι από τους μαθητές φτάσαν στο σημείο να αποκτήσουν και πολύ μεγάλες διακρίσεις σε πανελλήνιους και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ο Κώστας ο Μάρκου, μαθητής του Λουκά του Γιώργα στην τάξη πιάνου του Οδείου, κέρδισε έναν πανελλήνιο διαγωνισμό και 10 μέρες μετά κέρδισε και έναν διεθνή διαγωνισμό, βγήκε δεύτερος μάλλον σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Όχι μόνο πήγαν καλά στα μαθήματα, αλλά και είχαν και πάρα πολλές διακρίσεις. Ευελπιστούμε ότι και ο διαγωνισμός που μας έρχεται το Σαββατοκύριακο, ένας εσωτερικός διαγωνισμός, ο οποίος θα αναδείξει τα ταλέντα του Οδείου, και ευελπιστούμε ότι οι μαθητές που θα διακριθούν θα πάρουν και τις ανάλογες υποτροφίες, όπως γίνεται και κάθε χρόνο. Από τις δράσεις του Δημοτικού Οδείου που εντυπωσίασαν, το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας, το οποίο δεν πτωήθηκε από τον κορονοϊό, μετατράπηκε σε διαδικτυακό και συνεχίστηκε με φυσική παρουσία. Το φεστιβάλ και ο διαγωνισμός του περνούν εξ ολοκλήρου εκεί που ανήκουν. Δηλαδή από εδώ και πέρα ο διαγωνισμός θα ονομάζεται εξ ολοκλήρου διαγωνισμός Κιθάρας Καλαμάτας. Είναι ένας θεσμός στον οποίο εγώ προσωπικά έχω δώσει τη ζωή μου και δεν είναι υπερβολή αυτό. Είναι ένας θεσμός στον οποίο η πόλη τον έχει αγαπήσει πολύ. Το Δημοτικό Οδείο προχωρά με πλώρη στο μέλλον, δίνοντας πολιτισμό και πέρα από τα σύνορα της πόλης. Επόμενος σταθμός, οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες, μια υψηλού επίπεδου διοργάνωση που θα σκορπίσει κλασικές μελωδίες για 5 ημέρες στο τέλος του μήνα.